Να καλημερίσω τον Υπουργό. Καλώ τον Κυκλαδίτη, τον Υπουργό. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σε εσά, το πάνελ και του τηλεθεατέ μα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ερώτημα πρώτο. Αφορά 2.600.000 Έλληνε που είναι συνταξιούχοι. Τα αναδρομικά που επρόκειτο να δοθούν μήνα Ιούνιο θα χορηγηθούν κανονικά μαζί με τι αυξήσει, κύριε Υπουργέ. Ήδη, κύριε Αυτιά, χθες τις ανακοινώσεις που έκανε η κυβέρνηση δια των τριών υπουργών και είχα την ευθύνη της συγκεκριμένης εισήγησης, είδατε ότι ο ΙΕΦΚΑ δια μέσου του διοικητή του και του Διοικητικού Συμβουλίου, ναι, κάναμε την κίνηση να προκαταβάλουμε τις συντάξεις σε μια κατεύθυνση να βοηθήσουμε οικονομικά τους συνταξιούχους να πάρουν πιο μπροστά τη σύνταξή τους, κυρίως όμως για να αποφύγουμε το συνωστισμό, όχι μόνο πιο μπροστά, αλλά και σε διαφορετικούς χρόνους. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή, αυτό που θέλω να σας μεταφέρω δια της εκπομπής σήμερα είναι ότι ο προγραμματισμός που έχουμε κάνει, και αυτό είναι το κρίσιμο, ναι, για τα αναδρομικά στους χρόνους που μαζί έχουμε πει από την, ναι, εκπομπή σας, καθώς αναλύαμε και το ασφαλιστικό εξέλιξη του, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Άρα. Παραμένουν δηλαδή οι στόχοι και οι χρονικές στιγμές, οι οποίες όταν ψηφιστεί ο νόμος, η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ένα, βγει το ΦΕΚ, δύο, που έχουν γίνει. Τρία, γίνει ο επανεπολογισμός τον Ιούνιο, θα καταβληθούν αναδρομικά από 1 Δεκάτου του 2019 συσσωρευμένα τα αναδρομικά για κύριες και επικουρικές συντάξεις. Είδηση λοιπόν της ημέρας, γιατί μπορεί να το είχατε πει, αλλά κύριε Υπουργέ, τώρα η οικονομία είναι σε μια κατάσταση πολύ πολύ δύσκολη. Τα αναδρομικά λοιπόν και οι αυξήσεις συντάξεων, τα αναδρομικά και οι αυξήσεις συντάξεων θα δοθούν κανονικά, δηλαδή μήνα Ιούνιο, Ιούλιο, κάπου εκεί Ιούνιο θα δοθούνε. Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα μην περιμένετε. Μάλιστα. Με την απόλυτη ακρίβεια. Είναι θέματα τα οποία είναι θέμα μήνα, το κάπου εκεί, ό,τι είχαμε πει και μαζί πριν. Βεβαίως. Την κρίση και τώρα το επαναλαμβάνω. Δεν έχει αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό μας. Άρα λοιπόν, η είδηση που αφορά 2.600.000 και είχα υποχρέωση, κύριε Υπουργέ. Μεγάλη υποχρέωση. Γιατί τώρα χθες και προχθές λέγανε συνταξιούχοι, ρε παιδιά, για μας δεν θα ακουστεί κάτι καλό. Τα αναδρομικά και οι αυξήσεις θα δοθούν κανονικά το μήνα Ιούνιο, Ιούλιο θα δούμε. Κάπου εκεί πάντως θα δοθούν κανονικά. Κύριε Υπουργέ, πάμε τώρα βήμα-βήμα. Πώς θα δοθούν τα 800 ευρώ για να πάμε και στο επίδομα και στο δώρο του Πάσχα. Για να δοθούν τα 800 ευρώ πρέπει να λειτουργούν δύο πράγματα ή μάλλον τρία πράγματα. Εργοδότης, εργαζόμενοι και οι εργάνοι. Πάμε. Λοιπόν, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, οφείλω, ναι, να κάνω μία σύσταση στους συνταξιούχους, κύριε Αυτιά. Μάλιστα. Η προκαταβολή, η πιο μπροστά καταβολή των συντάξεων δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάνε όλοι μαζί στα καταστήματα των τραπεζών. Σωστό. Να συνωστιστούν, γι' αυτό ακριβώς το κάνουμε, να δουν την καταβολή στα βιβλιαριά τους. Τους ενημερώνω, το θυμίζω, γιατί ήδη γίνεται, ότι η εγγραφή στα βιβλιαρία γίνεται αυτόματα. Δεν χρειάζεται να ενημερώσουν τα βιβλιαρία τους, ειδικά αυτή τη χρονική στιγμή. Μάλιστα. Αυτό το λέω ως σύσταση και ως προτροπή να μην τρέξουν στις τράπεζες όλοι μαζί. Ακριβώς. Δεύτερον, δεν είναι αναγκαίο. Τα χρήματα θα καταβληθούν. Δεύτερον, ναι, ποιοι θα πάρουν τα 800 ευρώ. Έτσι. Κύριε Αυτιά, θέλω να τα απλοποιήσω τα πράγματα. Αν και έχετε δύο εξαιρετικούς, τρεις εξαιρετικούς συνομιλητές σήμερα, τον κύριο Καρούζο, τον οποίο καλημερίζω, τον κύριο Καλάκο και τον καλημέρα, κύριο... Εδώ, εδώ είναι, εδώ όλοι, ναι. Τους βλέπω καλημέρα, που είναι εξαιρετικοί και τα λέτε. Μας έχεις βάλει και διαβάζουμε, Υπουργέ, όλη μέρα. Υπουργέ, τρέχουν μέρα νύχτα, δεν σου λέω τίποτα. Πιο πολύ από σένα διαβάζουνε. Τα λέμε, είμαι τα λέμε. Σίγουρος, είναι εξαιρετικοί. Πάντως, λοιπόν, να σου πω κάτι, αν και φοροτεχνικός, το ξέρεις το ασφαλιστικό. Λοιπόν. Αυτό σε τιμά να το ξέρεις. Ξέρεις δύο πράγματα. Κάτι μάθαμε αυτό το διάστημα. Μπορεί να γίνεις και υπερυπουργός, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Λοιπόν, Γιώργο, με την ευκαιρία, αφού και ο κύριος υπουργός προέρχεται από το δικό μας κλάδο, να παρακαλέσω για άλλη μια φορά και δημοσία. Έχει ρουσφετάκι ο Μουζάκης. Το δικό μας κλάδο. Να ξαναδούμε το δικό μας κλάδο, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται. Και σωστό, όλο, Υπουργέ μου, αυτό που περιμένουμε να γίνει. Δηλαδή, οι δηλώσεις στο σύστημα εργάνη θα γίνουν όλοι από εμάς. Ακριβώς. Από εμάς, θα το φτιάξουμε. Οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Ακριβώς. Οι πελάτες μας. Πάμε, Υπουργέ, τώρα. Τώρα το κεφάλι στο το φτιάχνεις ανάλογα με τις γραμμές που έχει βάλει η Βάχλα, Υπουργέ. Έτσι, για να μην κόβεται το κεφάλι σου. Λοιπόν, πάμε. Η αριστερά, η δεξιά. Λοιπόν. Και λίγο αριστερά και λίγο δεξιά. Δεν είναι κακό. Στο κέντρο να είσαι όμως και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, εδώ. Εκεί. Εκεί. Πάμε στα 800. Ωραία, ελάτε. Λοιπόν, μένω, κύριε Αυτιά, εδώ πέρα. Ελάτε. Λοιπόν, ελάτε. Τα εξής. Ποιοι παίρνουν τα 800 ευρώ. Έτσι. Έχουμε δύο κατηγορίες επιχειρήσεων. Εκείνες τις οποίες αναστήλαμε εμείς με διοικητική εντολή
την λειτουργία τους. Ναι. Άρα λοιπόν όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αυτή την περίμετρο των επιχειρήσεων θα πάρουν τα 800 ευρώ μέχρι τέλος Απριλίου. Μάλιστα. Και τώρα από χθες το τρίτο κύμα της δέσμης ανακοινώσεων μέτρων που έκανε η κυβέρνηση μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Ναι. Ανοίγουμε μια νέα περίμετρο σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν, αλλά ο τζίρος τους όπως καθορίζεται από τους ΚΑΔ φαίνεται ότι έχει μειωθεί. Μάλιστα. Που έχουν πληγή από την κρίση. Άρα λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν πληγή από την κρίση, ναι, έχουν το δικαίωμα εφόσον το θέλουν, προσέξτε, δεν είναι υποχρεωτικό, εφόσον το θέλουν να βάλουν σε καθεστώς αναστολής τη σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τους, ναι, και όσοι εργαζόμενοι μπουν σε αυτή την αναστολή της σύμβασης εργασίας θα πάρουν το 800 ευρώ. Ερώτημα. Εδώ, ναι, ναι. Μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία ή μάλλον βγαίνω. Όταν θα ξαναγυρίσω πάλι και τελειώσει η θύελλα, θα έχω τα ίδια δικαιώματα, διότι άκουσα κάποιους εργατολόγους ότι μετά η ΓΕΑ πυρήμιχθήτω. Είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να με ξαναπάρει πάλι με τα ίδια δικαιώματα που είχα τώρα όταν μπήκα σε αυτή την εξέλιξη. Στην ιστορία του ελληνικού εργατικού δικαίου, κύριε Αυτιά, ναι, το μέτρο που πήρα ως υπουργός αυτή την περίοδο να κάνω άκυρες τις απολύσεις δεν έχει προηγούμενο. Μάλιστα. Δηλαδή η απαγόρευση των απολύσεων δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ούτε συμφωνώ με αυτό το μέτρο. Μάλιστα. Προσωπικά ξέρω ότι αυτό είναι ένα μέτρο ακραίο, έκτακτο. Μάλιστα. Και το λέω αυτό για να σας πω ότι αυτό το μέτρο της ακυρώσεως των απολύσεων είναι προσωρινό, έκτακτο και αμέσως όλα τα μέτρα τα οποία πήραμε και αυτά της αναστολής των συμβάσεων εργασίας και τα θέματα τα οποία αφορούν την άδεια ειδικού σκοπού και το μέτρο της ακυρώσεως των απολύσεων, όλα καταργούνται την επόμενη μέρα που θα μπορέσουμε να πατήσουμε. Μάλιστα. Και πάλι στα πόδια μας. Γι' αυτό είναι κρίσιμο, κύριε Αυτιά. Σαφής. Θέλω να το ακούσουν όλοι. Όλοι να το ακούσουν. Να περιφρουρήσουμε πρώτα την υγεία μας. Την επόμενη μέρα πρέπει να είμαστε υγιείς και όλοι μαζί ενωμένοι να βγούμε μαζί από την κρίση. Δεύτερον, πρέπει να ξέρουμε ότι στόχος μας είναι την επόμενη μέρα να έχουμε ζωντανές επιχειρήσεις. Έτσι. Δεν έχουμε βάλει λουκέτος επιχειρήσεις. Αναστέλλεται η λειτουργία τους. Την επόμενη μέρα πρέπει για να έχουμε θέσεις εργασίας να έχουμε ζωντανές επιχειρήσεις και να υπάρχει και κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό παίρνουμε αυτά τα μέτρα και γι' αυτό κάνω άλλη μία φορά έκκληση. Το κάνω δεύτερη φορά. Την πρώτη το έκανα από βήματος βουλής. Να μην πανικοβάλλονται οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις. Να μην απολύουν. Φυσικά οι απολύσεις θα είναι άκυρες τώρα. Ναι. Όποιος κάνει μετά τις 18 Τρίτου, θεωρούμε ότι είναι άκυρες οι απολύσεις. Αλλά μην μπαίνουν σε ένα άγχος, διότι το κράτος είναι εδώ. Πολιτεία, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, όλοι μαζί, μία γροθιά, θα αντιμετωπίσουμε την κρίση και θα το κάνουμε επιτυχημένα. Πάμε στο 800 τώρα. Το 800 λοιπόν θα το πάρουν όλοι αυτοί μετά την χθεσινή ανακοίνωση, οι οποίοι βρίσκονται. Μάλιστα. Σε επιχειρήσεις που είναι εν λειτουργία και αυτές οι επιχειρήσεις που είναι εν λειτουργία. Καλύτερο. Και επιλέγουν να κάνουν αναστολή στο καθεστώς σύμβαση εργασίας, ναι, θα δώσουν στους εργαζόμενους τους, θα πάρουν οι εργαζόμενοι τους αυτό το 800 ευρώ διαμέσου της Εργάνη. Μάλιστα. Ευτυχώς που υπάρχει η Εργάνη, κύριε Αυτιά. Εάν σήμερα δεν είχε γίνει, δεν είχε δημιουργηθεί το εργαλείο η Εργάνη από το Μάρτιο του 2013, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Υπουργέ, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις και ας υποθέσουμε ότι εσείς είστε ο εργοδότης. Yeah. Στέλνετε ένα κατάλογο με τα ονόματα των εργαζομένων και μετά κάθε εργαζόμενος υποβάλλει αίτηση με το IBAN και τα στοιχεία του, διασταυρώνονται και πάνε τα λεφτά στην τράπεζα. Δύο στοιχεία πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Ο χρονικός προσδιορισμός που θα γίνουν οι αιτήσεις μεταξύ από εργοδότες, επιχειρήσεις και εργαζόμενους για να γίνει το matching, δηλαδή η διασταύρωση των στοιχείων πάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εργάνη, ναι, θα είναι μέχρι 31 Τρίτου. Μάλιστα. Άρα όλοι θα πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις και να γίνει αυτή η διασταύρωση μέχρι 31 Τρίτου. Μάλιστα. Του 2020. Η πληρωμή των χρημάτων που αντιστοιχούν σε όλο αυτό τον πληθυσμό, είτε οι επιχειρήσεις είναι σε αναστολή, είτε βρίσκονται σε λειτουργία, ναι, αλλά μειώθηκε ο τζίρος τους, θα είναι το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Πρώτο δεκαήμερο Απριλίου. Σωστό. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι επίσης χρήσιμο. Ναι. Θέλω να το ακούσει ο κύριος Καρούς και ο κύριος Μουζάκης, γιατί, ναι, έχουν αναρωτηθεί πάρα πολύ ότι αν μια επιχείρηση επιθυμεί, μπορεί να δώσει κανονικά το μισθό, βάζοντας πάνω από το 800 ευρώ. Όχι, όχι, Υπουργέ, σε διορθώνω. Υποχρεούται να το δώσει το μισθό, εφόσον δεν έχει οριστική αναστολή υποχρεώσεων. Προσέξτε.
Η ανωτέρα βία που είναι με απόφαση του κράτους να κλείσει οριστικά η επιχείρηση αφορά τους κλάδους που έχουν κλείσει με άδεια της αρχής. Οι άλλες που έχουν χαμηλό τζίρο και είναι στους ΚΑΔ, αυτοί υποχρεούνται να δώσουν το μισθό μέχρι ότου αρχίσει αυτό που είπατε, κατά την άποψή μου. Πάμε στο κύριο Βρούτση. Κύριε Καρούζο, όσοι μπαίνουν σε καθεστώς αναστολής, σύμβαση εργασίας, το κάνουμε για να τραβήξουμε το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, γιατί καλύπτουμε πλήρως και τις ασφαλιστικές φορές από τις επιχειρήσεις. Ναι. Γιατί θέλουμε την επόμενη μέρα η επιχείρηση να είναι ζωντανή. Την ώρα που μπει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας, μπορεί η επιχείρηση να μην πληρώσει το μισθό. Όμως, αυτός που δεν θα μπει σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, βεβαίως θα πληρωθεί. Συμφωνούμε. Ένα. Δύο. Παρότι όμως μπει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας, δέχτηκα ερωτηματικά από επιχειρήσεις οι οποίες καλοπροαίρετα θέλουν να συμπληρώσουν το μισθό αν κάποιος παίρνει 1.200, 1.300, 1.500 και λέει ότι εγώ θέλω να αξιοποιήσω τα 800 ευρώ που δίνει το κράτος και να δώσω και στον εργαζόμενό μου άλλα 400. Μπορεί. Και λέμε βεβαίως μπορείς. Και αυτό είναι ένα σημείο που σήμερα, διότι δεν μπορούσαμε να το πούμε χθες στην ανακοίνωση που κάναμε διαμέσου των Υπουργών, ούτε στο διαγγελμά του Πρωθυπουργός, να ακουστεί ότι οι επιχειρηματίες μπορούν να συμπληρώσουν τα 800 ευρώ, αν το θέλουν, για το μισθό που δικαιούται ο εργαζόμενος. Σαφής. Αυτό σημαίνει ότι οι υγιείς επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες που δεν έχουν πάθει καθόλου ζημιά να δώσουν κανονικά το δώρο του Πάσχα, κύριε Υπουργέ. Να πάμε στη δεύτερη μεγάλη είδηση. Πάμε λοιπόν στο δώρο του Πάσχα. Και εδώ υπήρξε μια παρερμηνία χθες, υπό την έννοια, ξέρετε, κύριε Αυτιά, θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη. Εδώ το εργατικό δίκαιο, το οποίο χθες νομοθετήσαμε και στις τρεις παρουσιάσεις των μέτρων, είναι κάτι πρωτοφανές. Το καταλαβαίνει ο κύριος. Ο κύριος Καρούζος, ο δικηγόρος, διότι εδώ πάμε να νομοθετήσουμε από τα θεμέλια του ελληνικού κράτους. Νέα νομοθεσία, έκτακτη και επίγουσα. Ξαναυπήρξε ποτέ ανάκληση απολύσεων? Υπήρξε ποτέ στην ιστορία του εργατικού δικαίου, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι. Ποτέ στην ιστορία, δεν συμφωνώ, γιατί πολλοί μου λένε ο Βρούτσης απαγορεύει τις απολύσεις. Δεν το κάνω από πεποίθηση ιδεολογική, πολιτική. Το κάνω από λόγους ανάγκης. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να περιφρονήσουμε τους εργαζόμενους. Ένα τέτοιο μέτρο σε μια φυσιολογική οικονομία θα ήταν καταστροφή. Θα έφερνε τα ίδια αποτελέσματα με τη σημερινή πανδημία με άλλη όψη. Άρα λοιπόν αυτά θα ανακληθούν την επόμενη μέρα. Πάω τώρα στο ερώτημα για το Πάσχα. Έλατε. Το δώρο του Πάσχα το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι. Κανένας δεν θα το χάσει. Διατηρούνται όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο για όλες τις επιχειρήσεις, είτε αυτές λειτουργούν, είτε βρίσκονται σε αναστολή για καταβολή του δώρου του Πάσχα στους εργαζόμενους που το δικαιούνται. Ένα. Δύο. Η ανακοίνωση που κάναμε χθες αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε δυσκολία, βρίσκονται σε λειτουργία αλλά έχουν χάσει τον τζίρο τους, μειωθεί ο τζίρος τους και βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας. Αυτές μπορούν να μετατοπίσουν την καταβολή του δώρου του Πάσχα και να το δώσουν μέχρι την άδεια, το επίδομα της άδειας. Μάλιστα. Παρένθεση, όχι παρένθεση, αγγείλες, γιατί θέλω αυτό να ακουστεί. Προτρύνω, προτρέπω, συστήνω σε επιχειρηματίες να μην το κάνουν, παρότι θα έχουν νομική εξουσιοδότηση. Εάν μπορούν να τη δώσουν το δώρο του Πάσχα, να το κάνουν. Μην καλυφθούν πίσω από τον νόμο. Δεύτερη κατηγορία, οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποστεί μείωση στον τζίρο, ούτε έχει αναστείλει η λειτουργία τους. Αυτές οι επιχειρήσεις θα το δώσουν κανονικά. Τώρα, ερώτημα. Έγινε κατανοητό, κύριε Αυτιά. Έγινε κατανοητό. Το απόλυτα. Δεν έχουν υποστεί μείωση του τζίρου ή δεν έχουμε αναστείλει εμείς με διοικητική εντολή τη λειτουργία τους, θα καταβάλουν κανονικά το δώρο του Πάσχα. Τώρα, παραδείγματος χάρη. Ελάτε. Ναι, ο κύριος Καρούζος σωστά λέει, γιατί είχε παρερμηνευτεί. Παραδείγματος χάρη, θα κάνω ένα παράδειγμα σε ένα κλάδο. Τα σούπερ μάρκετ θα καταβάλουν κανονικά το δώρο του Πάσχα. Υποχρεωτικά. Γιατί δεν έχουν υποχρεωτικά με βάση τον νόμο. 35% κέρδη είχαν πάνω αυτές τις μέρες. Δόξα τω Θεώ, ξεπουλήσανε τα πάντα. Υπουργέ, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και 30 Απριλίου τελειώνει η ιστορία με τα 800 κλπ. Το ερώτημα είναι σκληρό, αλλά σαφές. Αν χρειαστεί να πάμε σε ένα μήνα επιπλέον, πάλι, με μέτρο χορήγησης κάποιου ποσού στους εργαζομένους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή αν συνεχιστούν τα μέτρα κλεισίματος, η πολιτεία θα συνεχίσει να δίνει
αυτά τα ποσά και να δίνει αυτές τις διευκολύνσεις. Κύριε Αυτιά, βλέπετε ότι η κυβέρνηση ενιαία συντονισμένα, ναι, με τον Πρωθυπουργό μας μπροστά, ναι, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, παίρνουν όλες τις απαραίτητες δύσκολες αποφάσεις, πάντα σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες και με τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση που δεν έχει, όπως διαβάζω πλέον και τα διαβάζετε κι εσείς, προηγούμενο και τη συγκρίνουν και με αυτά που ζήσανε οι πρόγονοί μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η πρόθεση της κυβέρνησης, του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλων εμάς, ναι, και νομίζω ενιαία και όλου του πολιτικού συστήματος, είναι την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Όσο και αν χρειαστεί να επιμηκυνθεί αυτή η περίοδος της κρίσης, ναι, να παίρνουμε συνεχώς μέτρα για να κρατήσουμε την κοινωνία στη συνοχή, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις ζωντανές, όλοι μαζί να προχωρήσουμε για την επόμενη μέρα. Δεν είμαι εγώ αυτός που μπορώ να πω σήμερα για πόσο καιρό μπορεί αυτή η κρίση να παραταθεί και να λέμε ότι θα απολαμβάνουμε όλη αυτή τη στιγμή τα ίδια προνόμια, διότι αν φανταστείτε ότι αυτό κρατήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς απόλυτα τα ίδια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπουργέ, θέλω να είμαι ειλικρινής και αυτό είναι κατανοητό και λογικό. Σωστό. Όμως σήμερα η Ευρώπη, είδατε ότι με τις ενέργειες της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού μπήκαμε στο καθεστώς ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό μας έδωσε οξυγόνο 11 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι γι' αυτό είναι. Κάναμε και την εξαγγελία και ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμα της τρίτης δέσμης μέτρων. Τώρα, Υπουργέ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει τη σύνταξή τους. Πρέπει να καλυφθούν και ιατροφαρμακευτικά. Δηλαδή, δεν έχει πάρει σύνταξη. Δεν έχει πάρει ούτε προσωρινή. Δεν έχει πάρει τίποτα από τα μέτρα που ακούστηκαν. Ναι, θα καλυφθεί με γιατρό. Έχει υποβάλει τα χαρτιά του, δεν έχει πάρει σύνταξη. Δεν έχει γιατρό ούτε ο ίδιος, ούτε τα μέλη της οικογένειας του. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Ελάτε. Κύριε Αυτιά, η πολιτεία, το κράτος είναι εδώ. Δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας πολίτης, δεν μιλάω τώρα για συνταξιούχο, ναι, που να μένει ακάλυπτος ιατρικά. Δεν το συζητάμε αυτό. Όλοι οι Έλληνες καλύπτονται. Υπάρχει και νομοθεσία που καλύπτει όλο τον ελληνικό πληθυσμό, ναι, για τα θέματα υγείας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όσο αφορά τους συνταξιούχους, ένας μεγάλος πληθυσμός από τις εκκρεμείς συντάξεις καλύπτεται εν μέρη, που δεν με βρίσκει σύμφωνο ως φιλοσοφία και ως αντίληψη. Έτσι το κληρονόμησα. Δυστυχώς θα έχει λυθεί από το 2014. Η προηγούμενη κυβέρνηση κινήθηκε διαφορετικά και, ναι, εγκατέλειψε το Άτλας. Δυστυχώς παίρνουν την προσωρινή σύνταξη. Ένα τμήμα δηλαδή της σύνταξης που δικαιούνται. Σήμερα αυτό που θέλω να πω, το οποίο είναι, δεν είναι ευχάριστο, είναι ότι δυστυχώς όλοι οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, οι οποίοι καταβάλουν τεράστια προσπάθεια μαζί με τους υπαλλήλους της ΕΔΙΚΑ, που σήκωσαν όλο το φορτίο και τις ασφαλιστικές μεταρρύθμισης για να διεξελιχθούν όλα αυτά, ναι, έχουν μειωθεί. Υπό την έννοια ότι και αυτοί ως υπάλληλοι και άνθρωποι παίρνουν την άδεια που δικαιούνται διαμέσου της άδειας ειδικού σκοπού. Μητέρες, γονείς. Άρα λοιπόν έχει μειωθεί και η απόδοση της απονομής των συντάξεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατεβάζουμε τα μολύβια, προχωράνε, αποδίδονται συντάξεις, απονέμονται συντάξεις, αλλά ο ρυθμός απονομής μειώθηκε. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, όπως μείωσε τους ρυθμούς του όλο το δημόσιο. Είναι απόλυτα κατανοητό. Θέλω όμως να πω ότι ο πύχης που έχουμε σηκώσει ως χρονικός ορίζοντας για Ιούνιο, ναι, να κάνουμε το μεγάλο άλμα της ψηφιακής σύνταξης παραμένει. Ήδη υπάρχει ένα επιτελικό team κάτω από τις εντολές του κ. Χάλαρη, του διοικητή του ΙΕΦΚΑ, που η προσπάθεια για να διατηρήσουμε το ζήτημα της ψηφιακής σύνταξης στα χρονικά πλαίσια που έχουμε υποσχεθεί, διατηρείται. Κύριε Υπουργέ, σήμερα διασφαλίσατε την ομαλή πληρωμή συντάξεων, την ομαλή καταβολή όλων των επιδομάτων των οποίων όρισε η κυβέρνηση, την ομαλή καταβολή των αναδρομικών και επίσης μαθαίνω ότι με δική σας παρέμβαση αυτά τα 800 ευρώ θα είναι και αφορολόγητα και ακατάσχετα και δεν θα συμψηφίζονται. Είναι, αρχίζω από το δεύτερο, κύριε Αυτιά. Ελάτε. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν είναι δική μου παρέμβαση. Ήταν η ενιαία απόφαση κυβέρνησης, κάτι το οποίο και ο ίδιος πρωθυπουργός δίνει κατευθυντήριες γραμμές στους τρεις υπουργούς που χθες εξαγγείλανε την τρίτη δέσμη μέτρων. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο είπαμε για το 800, ότι είναι ακατάσχετο, ότι δεν συμψηφίζεται, είναι μια απόφαση ενιαία της κυβέρνησης κάτω από τις κατευθυντήριες γραμμές του πρωθυπουργού και έτσι είναι. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Όσοι θα επιστρέψουν στην εργασία τους
αν η επιχείρηση τους αλλάξει εργασιακό καθεστώς, αν τους πει ο εργοδότης, σου αλλάζω αυτό που ήξερες, διότι άλλαξαν οι συνθήκες. Έχω λιγότερες παραγγελίες, έχω τόνα, έχω τ' άλλο. Εκεί υπάρχει ένα σχέδιο Β για σας, ώστε και στόματα να κλείσετε και να ικανοποιήσετε ιδιαίτερα τον Έλληνα εργαζόμενο, τον νέο, τον κλπ. Ελάτε. Ναι, απαντώ. Και αυτά τα μέτρα τα οποία πήραμε, επαναλαμβάνω, είναι έκτακτα, προσωρινά και αναγκαία. Για να κρατήσουμε ζωντανές επιχειρήσεις υπό την έννοια να αποφύγουν το μεγάλο κόστος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστος που τους δημιουργείται και ταυτόχρονα τα χρήματα που δίνουμε στους εργαζόμενους για να τους δώσουμε αυτά τα χρήματα να μπορέσουν αυτή την περίοδο που περνάμε τη μεγάλη κρίση και αυτοί να κάνουν το δικό τους προϋπολογισμό. Την επόμενη μέρα όλα θα ακυρωθούν αμέσως και θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Προσέξτε, εάν μια επιχείρηση τώρα, στο ερώτημα απαντώ, έχει αλλάξει τη σύμβαση εργασίας. Δεν βλέπω τη σύμβαση εργασίας σε ένα εργαζόμενο που κάτω από τις σημερινές συνθήκες το έχει κάνει. Δεν βλέπω το λόγο γιατί την επόμενη μέρα που θα αρχίσει και πάλι η οικονομία να λειτουργεί, προσέξτε, φανταστείτε ένα αμορτισέρ που το έχουμε συμπιέσει σήμερα. Πιέζεται λόγω των συνθήκων. Την επόμενη μέρα, κύριε Αυτιά, αυτό το αμορτισέρ θα απελευθερωθεί. Την επόμενη μέρα, πρώτο ο Θεός να έρθει το συντομότερο δυνατόν, αυτό να παρακαλάμε όλοι και να είμαστε υγιείς και να ακολουθούμε τις υγειονομικές εντολές του κράτους και της πολιτείας. Αυτό το αμορτισέρ θα επαναφέρει την ανάγκη στον κάθε επιχειρηματία να αποκαταστήσει και τις εργασιακές σχέσεις και να διευρύνει το περιβάλλον των εργαζομένων με νέες προσλήψεις. Είναι αυτονόητο αυτό. Τώρα. Αν λειτουργήσουμε από 1η Μαΐου κανονικά, κύριε Αυτιά, ή από 1η Ιουνίου και επανέλθει ο τουρισμός και επανέλθει η λειτουργία των επιχειρήσεων, θα δείτε μια Ελλάδα η οποία θα απογειωθεί. Θα ανοίξει το συμπιεσμένο ελαττήριο και για επιχειρήσεις και για οικονομία και για απασχόληση. Τώρα, επειδή είστε από τις Κυκλάδες και ξέρετε ότι πολλοί κόσμος παίρνει τα βαπόρια τώρα από την Αθήνα για να πάει στα νησιά και επειδή δυστυχώς από Αθηναίο μεταφέρθηκε στα Δωδεκάνησα ιός και αρρώστησε άτομο, θέλω να μου πείτε ότι, ή μάλλον από σήμερα, πρέπει να έχεις χαρτί ότι είσαι μόνιμος κάτοικος νησιού. Ως Κυκλαδίτης, ως κάτοικος των Κυκλάδων, θέλω να δώσετε και το δικό σας μήνυμα στην κοινωνία, ότι αν κάποιος έχει νοσεί ή δεν νοσεί αλλά έχει το μικρόβιο, θα το πάει στην Πάρο, την Άξο ή τα νησιά ή οτιδήποτε άλλο. Το δικό σας μήνυμα, κύριε Υπουργέ. Γιατί το έχει σημασία. Μου μήνυμα, κύριε Αυτιά, μέσα από την καρδιά μου. Ναι. Προς τους φίλους μου Κυκλαδίτες ή ευρύτερα αιγαιοπελαγίτες νησιώτες. Υπό την ευρύτερη έννοια, όπως είστε κι εσείς, αιγαιοπελαγίτης. Είναι κι αν έχουν ειστήρια να τα ακυρώσουν. Οι δομές και οι υπηρεσίες της υγείας στα νησιά μας είναι συγκεκριμένες, είναι πεπερασμένες. Δεν τους συμφέρει από κάθε άποψη να πάνε στα νησιά, διότι εάν ομιγέννητο στην Ανάφη, στην Φολέγαντρο, στη Μήλο, στην Άξο, στην Πάρο, στην Τίνο υπάρξει ένα κρούσμα και αρχίζει να γίνεται επέκταση του κρούσματος του κορονοϊού, τότε οι υποδομές υγειονομικές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά. Και όχι μόνο δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, υπάρχει και το χειρότερο, ότι αν πέσουν στη δεύτερη περίπτωση που η υγεία επιβαρυνθεί, τότε οι αεροδιοκομιδές είναι και αυτές συγκεκριμένες. Δεν έχουμε ένα άπειρο στόλο ελικοπτέρων να μεταφέρει τον κόσμο στην Αθήνα από τα νησιά. Αυτό σημαίνει ότι κάνουν κακό και στον εαυτό τους και στα νησιά όσοι σήμερα ή χθες ή τώρα όσοι μετακινήθηκαν, αποφασίζουν να μεταφερθούν, να πάνε στα νησιά να προστατευτούν. Είναι λάθος. Κάνω έκκληση να μείνουν στην Αθήνα. Συμφέρει και τους ίδιους και τις οικογένειές τους και έχουν μεγαλύτερη υγειονομική ασφάλεια. Λοιπόν, μαζί μας, κύριε Υπουργέ, και θέλω να ακούσετε τους ανθρώπους, γιατί θα σας πω κάτι. Δεν είστε πορφυρογέννητος, έτσι, για όνομα του Θεού. Κανείς από εμάς δεν είναι. Όλοι από μια οικογένεια χαμηλών πτήσεων προερχόμαστε. Εμένα ο πατέρας μου ήταν ναυτικός και ούτω καθεξής. Είναι η υπεύθυνη λαϊκών αγορών. Παύλος Αρόγλου από Θεσσαλονίκη. Είναι η παραγωγή. Καλημέρα, Παύλο. Μια καλημέρα στον Υπουργό θα πούνε οι άνθρωποι και να του πούνε το θέμα τους. Ναι, καλή σας ημέρα. Γιατί καλημέρα. Αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό μας έχει βγάλει λίγο έξω από τα νερά μας. Είναι αρκετοί οι περιορισμοί οι οποίοι ισχύουν, πολλές οι αποφάσεις. Εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι του μεροκάματος. Ακριβώς.
βγαίνουν στις λαϊκές αγορές. Να διευκρινίσουμε το ότι βρισκόμαστε εδώ, ναι, στην περιοχή της Μαρτίου, όπου σήμερα θα γινόταν η μεγάλη λαϊκή. Και δεν στείνουμε πάγκους. Σωστά, δεν είναι, έτσι δεν ναι, είναι. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε, καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. 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 Όχι, βέβαια. Αλλά όχι. Ποιο είναι το αίτημά σας? Το αίτημά σας ποιο είναι? Δύο-τρία λεπτά, κύριε Αυτιά. Κύριε Αυτιά, δύο-τρία λεπτά να πούμε και να εξηγήσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, δεν θα είμαστε εμείς οι αυτοί ότι θα έρθουμε σε αντίθεση με αυτά που βγάζει η κυβέρνηση όσον αφορά την πανδημία. Μάλιστα. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι το εξής. Δεν μπορεί λοιπόν στις 6-6,5 ώρα ξαφνικά, όταν όλοι οι συνάδελφοι έχουν αγοράσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και έχουν γεμίσει τα αυτοκίνητα, τα οποία τα βλέπετε από εδώ πίσω, με προϊόντα, να μας πούν ότι δεν λειτουργεί σήμερα η λαϊκή αγορά του Σαββάτου. Νομίζω αυτό είναι ατυχές το timing που συνέβη χτες το απόγευμα. Επιπροσθέτως, εκείνο που είναι και σημαντικότερο από όλα είναι το εξής. Ποιο? Να μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί φτηνά και φρέσκα προϊόντα. Εάν λοιπόν εκλείψουν οι λαϊκές αγορές, αναρωτιέμαι τι ανατίμηση θα υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και το επίσης και σημαντικότερο και προς τον Υπουργό που μας ακούει, και στον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και στον Άδωνη τον Γεωργιάδη, που εδώ θα θέλω να το τονίσω, γιατί είχα χτες τηλεφωνική συνομιλία, είναι το εξής. Είναι ο μόνος που βγαίνει συνέχεια στα κανάλια και λέει ότι δεν θα οδηγήσουμε τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ, γιατί δυστυχώς πάρα πολλοί, και δεν ξέρω ποια συμφέροντα είναι αυτά, θέλουν να οδηγήσουν τον κόσμο, τον Έλληνα καταναλωτή, στα σούπερ μάρκετ. Εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι το εξής. Σήμερα έχουν χαθεί χιλιάδες λεφτά, ευπαθή προϊόντα. Από Δευτέρα γνωρίζουμε ότι θα είναι εκπεριτροπήσει το 50% των επαγγελματιών και των παραγωγών. Δηλαδή, τι θα λέμε τον παραγωγό? Σήμερα δεν μαζεύεις από το χωράφι σου, αύριο μαζεύεις. Τον επαγγελματία τι θα τον λέμε? Σήμερα παίρνεις προϊόντα, πρόεδρε, αύριο δεν παίρνεις. Η πρόταση εμείς είναι θέλουμε, πια. Κύριε Υπουργέ, εμείς θέλουμε να μας ακούσετε και να καταλάβετε το εξής. Ότι θέλουμε να ενταχθούμε σε αυτό εδώ τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και στον Υπουργό των Οικονομικών, διότι εμείς από τη Δευτέρα δεν θα δουλεύουμε όπως δεν δουλεύουν και όλοι οι υπόλοιποι. Εκπεριτροπής θα γίνονται όλα τα πράγματα. Ένταξη. Θέλουμε αυτούς, να ενταχθούμε, μάλιστα, σε αυτά, σαφείς, τα μέτρα για να μας βοηθήσετε, σαφείς, γιατί τα προϊόντα τελικά των παραγωγών αλλά και των επαγγελματιών που αγοράζουν θα πετάζουν. Σαφείς. Δεν υπάρχει πιθανότητα να επιζήσουμε. Σαφείς. Μπορώ να παρέμβω? Ναι, κύριε Υπουργέ, να παρέμβετε. Διότι ναι, κύριε Υπουργέ, αφού... βέβαια, σας ακούω. Η λαϊκή είναι η ψυχή της κοινωνίας. Ελάτε. Εντάξει, εννοείται, αυτονόητο είναι. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, με όλη την εκτίμηση και την αγάπη, βλέπω ότι κρατάτε τα μέτρα ασφαλείας όσο αφορά και τις μάσκες. Μπράβο. Και τα γάντια που εσείς φοράτε. Δεν κρατάτε όμως αποστάσεις. Εμείς, επειδή δίνουμε μια δημόσια εικόνα, καλό θα ήταν με υπόλοιποι συνάδελφοι να απομακρυνθούν από κοντά σας, έτσι ώστε να δίνουμε και το δημόσιο παράδειγμα όταν βγαίνουμε στην τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή η εικόνα. Ναι, το καταλαβαίνω τι λέτε, το καταλαβαίνω τι λέτε και έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, ναι, το άρα ένταξη. Εικόνα. Δηλαδή, απομακρυνθείτε τουλάχιστον να κάνουμε αυτό που δημόσια βλέπει ο κόσμος τώρα, να είμαστε προστατευμένοι. Μια απόσταση όλοι οι συνάδελφοί σας από κοντά σας. Στο μέτρο και πάνω που λέει ο νόμος. Και δεν είναι αυτή η εικόνα τώρα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ωραία. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε όμως και να πούμε το εξής. Γιατί πρέπει να το πούμε. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια, γιατί αυτό συμβαίνει εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή, τι? Ότι η επικοινωνία που έχουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον 10 μέρες, με τον Υπουργό τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Τώρα έχετε και με δεύτερο. Δίνω συγχαρητήρια για όλα αυτά, για όλα αυτά που έκανε για τις λαϊκές αγορές. Γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος βαλόταν συνέχεια από όλους τους δημάρχους για να κλείσουν οι λαϊκές αγορές και είναι ο μόνος που στάθηκε κοντά μας και πραγματικά του δίνω δημόσια συγχαρητήρια για το κρατιόντουσαν οι λαϊκές αγορές. Από εκεί και πέρα, κύριε Βρούτση, εκείνο που πρέπει να καταλάβετε εσείς και όλοι, ότι αυτή τη στιγμή εμείς δεν θα μπορέσουμε να επιζήσουμε και το χειρότερο απ' όλα είναι τι? Ότι θα οδηγήσουμε σε άλλα αποτελέσματα με το κλείσιμο των λαϊκών αγορών. Ότι λειτουργούμε σε υπαίθριους χώρους, ανοιχτούς χώρους. Ότι τα σούπερ μάρκετ, επειδή άκουσα ότι θα μπαίνουν ανά 15 τετραγωνικά ένας τώρα αυτή τη στιγμή, ενώ ήταν ανά 10, δεν βγαίνει κάποιος να πει ότι έχει καταληφθεί όλο το σούπερ μάρκετ με τα ράφια και ο πραγματικός χώρος ο οποίος υπάρχει εκεί μέσα είναι πολύ πιο λιγότερος, αλλά λιγότεροι πρέπει να μπαίνουν. Άρα θέλετε ένταξη εσείς, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ και κύριε Αυτιά, είναι Πρόεδρε. Η πραγματικότητα ότι τρακαίνει ο ένας με τον Πρόεδρε, άλλον, ο ένας με τον άλλον. Πρόεδρε, το αίτημά σας είναι ποιο? Ένταξη σε αυτούς που αποζημιώνονται. Το αίτημά μας είναι δύο. Πρώτον, το αίτημά μας είναι δύο και είναι συγκεκριμένο. Πρώτον, θα πρέπει να ενταχθούμε όλοι στα μέτρα της κυβέρνησης. Και λόγω του ότι από τη Δευτέρα υπάρχει εκπεριτροπής ουσιαστικά λειτουργία των παραγωγών και των επαγγελματιών.
Και δεύτερον και σημαντικότερο, να δούμε πώς θα τα απεξέλθουμε όλοι εμείς για να καλλιεργήσουμε και να βγάλουμε τα προϊόντα τα οποία θα τα φέρουμε στον κόσμο. Πώς θα καλλιεργήσουμε εμείς όταν να μπορούμε να πουλάμε. Πρόεδρε, άκουσέ με. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην πηγαίνει λαϊκή. Ή πώς θα κούρασε θες, αυτό θα διευρύνεται αναλόγως των μέτρων. Άρα λοιπόν το κρατάμε. Περιμένουμε λοιπόν τη Δευτέρα έτσι. Να μας ανακοινώσουν τα οποιαδήποτε λοιπόν, μέτρα στήριξης όλου όχι, του κλάδου μας. Θέλω, ναι. θέλω πρόεδρε, έλατε, κύριε Υπουργέ. Εκτίμηση και την αγάπη να σας πω ότι επιβεβαιώνω και εγώ ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης είναι κοντά σας, είναι και δικός μας φίλος. Έτσι. Και επιβεβαιώνω την αποτελεσματικότητά του ως υπουργού, το κάνω και εγώ αυτό. Είμαι σίγουρος ότι από Δευτέρα, εάν υπάρξουν μέτρα για τις λαϊκές αγορές, τις οποίες θέλει όλη η κυβέρνηση και στηρίζει όλη η κυβέρνηση, θα τα εξαγγείλει ο Υπουργός Ανάπτυξης που έχει και την αρμοδιότητα και το χαρτοφυλάκιο. Και όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, στην περίμετρο καθημερινά επαναξιολογούμε τους ΚΑΔ και όσοι πλήττονται ως επιχειρήσεις ο διαμέσου του τζίρου τους, βεβαίως θα μπαίνουν στην περίμετρο των ευνοϊκών μέτρων. Πρόεδρε, είμαστε εδώ. Αναμένουμε, κύριε Υπουργέ, αυτά που μας λέτε αυτή τη στιγμή. Αναμένουμε αυτά που μας λέτε αυτή τη στιγμή να γίνουν πράξη τη Δευτέρα. Εμείς θα περιμένουμε τη Δευτέρα να γίνουν πράξη όλα αυτά. Πρόεδρε, να είσαι καλά. Πρόεδρε, να ξέρεις κάτι. Για να φτάσεις στον πάγκο, η ντομάτα, το ραδίκι, το. Πέστε το κρεμμύδι κλπ. Εσείς ξυπνάτε 3 το πρωί. Είμαστε οι άνθρωποι που ξυπνάμε 3 και 4 ώρα. Έτσι, μπράβο. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι κοινωνικό λειτουργήμα. Είναι κοινωνικό λειτουργήμα. Λοιπόν, ταΐζουμε όλη την ελληνική και στηρίζετε κοινωνία. Και την οικονομία. Και θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι εμείς εδώ βρισκόμαστε. Λοιπόν, δεν άκουσα. Και στηρίζετε και τα νοικοκυριά, πρόεδρε. Έτσι είναι η λαϊκή αγορά. Βέβαια, για τον κόσμο να είναι. Να το πούμε και κάτι άλλο. Αν κάποιος κινδυνεύει περισσότερο, κύριε Αυτιά, δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι που ερχόμαστε σωστός. Σε επαφή με χιλιάδες πρόεδρε, ανθρώπους. Κράτα γερά, εμείς πρόεδρε. Κράτα γερά, να πρόεδρε. Καλά, Παύλο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Υπουργέ, πολύ, ο διάλογος βγάζει ζουμί με τον κόσμο. Αυτό, να σας πω κάτι. Τι είναι η πολιτική? Καθετοποίηση των μέτρων στην κοινωνία και διάλογος με την κοινωνία. Αυτό κάνατε τώρα. Ναι, κύριε Αυτιά, και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Οι λαϊκές αγορές στηρίζονται από την κυβέρνηση. Έτσι. Και από τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Ο Άδωνης, βέβαια. Όλους μας. Είμαστε κοντά σε αυτόν τον κόσμο της εργασίας, στον κόσμο της παραγωγής. Τον στηρίζουμε. Δυστυχώς τα έκτακτα μέτρα μας οδηγούν σε αποφάσεις οι οποίες είναι πρωτοφανείς. Δεν είναι κάτι που θέλαμε εμείς, αλλά προηγείται η υγεία. Προηγείται σωστό. Η φρούρηση της υγείας. Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Αυτιά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ειδήσεις. Πολλές ειδήσεις. Ευχαριστώ, Υπουργέ, να είσαι καλά.